Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Τώρα, τι ακριβώς διέρευσε? Ονόματα σίγουρα. Κωδικοί, ταυτότητες, τι άλλο? Να το, το ξεκαθαρίσουμε. Ναι. Χθες έληξε η προθεσμία για πληρωμή. Μάλιστα. Ανακοινώθηκε και δεν πήραν μία ότι, οι hackers. Ναι, σωστά. Και σωστά δεν πήραν. Ναι. Και ανακοινώσαν ότι τα δεδομένα είναι προς δημοσίευση. Είναι ότι θα γίνουν publish. Δεν έχουν γίνει ακόμα όλα τα αρχεία upload στο χώρο που ανακοινώνουν συνήθως Έγιναν τα αρχεία. κάποια Δηλαδή, από τα αρχεία? Όχι, όχι, όχι. Έγιναν άλλες διαρροές άλλων εταιριών, άλλων οργανισμών που ήταν Ναι. προηγούμενων ημερών και είναι με σειρά. Και τώρα, επειδή ακούω ότι δεν έχουν κυκλοφορήσει τα αρχεία, ναι, δεν έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο για να τα κατεβάσει οποιοδήποτε, διότι δεν τα έχουν ανεβάσει ακόμα αυτοί στο χώρο που ανακοινώνουν ότι τα βάζουν. Ό,τι θα το κάνουν, θα το κάνουν. Δεν είναι επειδή δεν το κάνουν ότι δεν θα γίνει. Είναι τεράστιο το αρχείο, διότι μόνο που όταν μετρήσουμε τα αρχεία που μας έδωσαν ως δείγμα, που γράφουν και δίπλα το μέγεθος του αρχείου, μείνουμε για πέραν των 1 TB. Δεν υπάρχει λόγος να το αναλύσουμε αυτό, αλλά θα πάρει και μέρες να το κατεβάσει οποιοδήποτε θα το αναλύσει. Δεν είναι μόνο να περιμένουμε να το ανεβάσουν αυτοί, πιθανώς να χρειαστεί άλλο 2-3 μέρες μέχρι να καταφέρουμε να δούμε τι όντως έχουν πάρει αυτοί. Και πάλι θα αναφέρω ότι δεν πρέπει κάποιος να ψάξει αυτό το αρχείο, ούτε να το κατεβάσει ούτε να το αναπαράξει. Είναι προϊόν κλοπής, είναι παράνομο. Όπως λέει και η αστυνομία, δεν είναι εντάξει να ασχοληθεί ο κόσμος μαζί. Πρέπει να το αφήσουμε και να το ελευνήσει η αστυνομία για να πράξουν και τα ανάλογα βήματα που θα κάνουμε με το ανοιχτό παρελθόν. Ναι, αλλά αυτό που δεν έλεγε δηλαδή η αστυνομία της προάλλες, ότι εντόπισε τους σερβερς, αλλά όχι τους hackers, τι είναι αυτό? Αυτό είναι της άλλης υπόθεσης που ερευνούν. Α, ήταν για χτιματολόγιο και για πανεπιστήμιο, ναι. Ναι, δεν έχει σχέση με αυτούς. Πάλι καλά, διότι η συγκεκριμένη ομάδα ανακοινώνει τα θύματα της και ξέραμε από εκεί ότι δεν είναι τα ίδια άτομα. Διότι θα βλέπαμε και απαιτήσεις για χρηματολόγιο και για οτιδήποτε άλλο στη χώρα. Την έρευνα που εκτός να ακούω από τα media δεν είμαι ενημερωμένος επίσημα, έχουν καταφέρει με συνδρομή εταιριών και άλλων αστυνομιών στον κόσμο να καταφέρουν να πάρουν πρόσβαση στις μηχανές που χρησιμοποιούσαν αυτοί οι hackers, με αποτέλεσμα να μπορέσουν να κάνουν εξαιρετικό έργο με την έρευνα που μπορούν να κάνουν τώρα. Μπορούν να προλάβουν και άλλα θύματα. Και από ό,τι κατάλαβα, έτσι έχει γίνει, γιατί υπήρχαν και σχέδια για άλλα θύματα. Και αυτό είναι πολύ σπάνιο και μπράβο που τα καταφέρανε και φτάσανε σε αυτό το σημείο να πάρουν και το server από τέτοια επίθεση, που συνήθως δεν είναι τόσο γρήγορη η ανταπόκριση από τρίτους για να βοηθήσουν. Και όντως τα καταφέρανε. Τώρα, δεν ξέρω όσο ζούμε όλη αυτή την περιπέτεια, αν πήραμε τα μέτρα μας, κύριε Παστέ. Έχετε ενημέρωση, μιλάτε με ανθρώπους που ασχολούνται με αναχαιτήσεις, με μέτρα τουλάχιστον να προλάβουμε, γιατί στον λίστα που έχει η αστυνομία είναι και οι μη κρατικοί οργανισμοί και άλλες εταιρείες, δηλαδή που ήταν υποψήφια θύματα όλης αυτής της κατάστασης, που εξακολουθούν να είναι θύματα, υποψήφια θύματα. Κύριε Παστέ. Υποψήφια θύματα είμαστε όλοι. Ναι. Τώρα μας έβαλε. Εντάξει, με άλλο να χτυπήσει έναν ημικρατικό και άλλο να χτυπήσει εμένα ή εσάς, δεν ξέρω, ναι. Συμφωνώ, αλλά ναι. Στο τέλος της ημέρας θα μας πλήξει όλους όποιον και χτυπήσουν. Δηλαδή, εδώ χτύπησαν το Facebook και λαμβάνουμε εμείς SMS απάντηση της τράπεζας. Ούτε εμείς θέμε, ούτε η τράπεζα αυτή. Κατανοητό. Αντιλαμβάνεστε ότι μια διαρροή δεν είναι κατά ανάγκη ο στόχος οργανισμός, είναι και τα άτομα που είναι πίσω. Άρα, αυτό που λέτε, αν λάβαμε τα μέτρα μας, αν μάθαμε τα παθήματα μας, αυτό θα το δείξει ο χρόνος. Δεν είναι από μια μέρα στην άλλη που λαμβάνει μέτρα. Τώρα, αυτοί που ήταν στο ανοιχτό πανεπιστήμιο, ναι, κατανοητό. Αυτοί που ήταν στο ανοιχτό πανεπιστήμιο πρέπει να δημιουργήσουν τα πάντα από την αρχή, και λογαριασμούς και κωδικούς και όλα. Έγιναν αυτά. Έγιναν. Τα κάνανε όλα, βεβαίως. Αφού η ανακοίνωσή τους ήταν ξεκάθαρη. Τα κλείσανε όλα για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν ότι δεν συνεχίζει το χακάρισμα. Βασικά τα σβήσανε όλα από το διαδίκτυο να μην έχει κάποιο κάποια πρόσβαση. Και σιγά-σιγά τα επαναφέρνανε με καινούργια ρυθμίσεις, κωδικούς και όλα αυτά, και είναι εκεί που είναι σήμερα. Και ελπίζω να έκλεισε και η ευπάθεια, διότι δεν έχω ακούσει ακόμα αν έχουν βρει τον τρόπο που τους χακάραν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να βρουν τον τρόπο. Διότι θα ρωτήσω αργότερα την αστυνομία, ναι. Δεν νομίζω να είναι θέμα της αστυνομίας. Πρέπει να είναι της εταιρείας που ερευνά το incident σαν γεγονός. Δηλαδή που θα πάρουν το server και θα κάτσουν να δουν από τα αρχεία τι έγινε, διότι στην περίπτωση αυτή δεν τους κλειδώσανε αρχεία, άρα έχουν όλο το υλικό που μπορούν να αναλύσουν για να δουν από πού μπήκαν, πότε μπήκαν, τι πήραν και πόσο καιρό ήταν μέσα ή και πώς μπήκαν. Για παράδειγμα, αν αυτό γίνει και ανακοινώσει, που πρέπει, εγώ πιστεύω, να πούν
ήταν αυτό που μας προκάλεσε το πρόβλημα, για να ανοίξουν και τα μάτια κάποιοι άλλοι που μπορεί πιθανώς να έχουν και αυτή την ίδια ρύθμιση ή τοπολογία. Και να είναι θέμα χρόνου να τους επηρεάσει και αυτούς. Αλλά το πάθημα, για να γίνει μάθημα, θα το πάθουμε εμείς, όχι κάποιος άλλος. Δηλαδή, ας σας φέρω ένα παράδειγμα. Αν καεί το σπίτι του δίπλα, δεν είναι πάθημα δικό μας. Αν συγκινηθούμε, καλώς. Δεν σημαίνει όμως ότι θα συγκινηθούμε. Αν όμως το νιώσουμε εμείς στο πετσί μας ή χάσουμε εμείς δεδομένα, εμάς θα κάνουν εμάς. Για να σας αποκαλύψω και κάτι, είναι ένας από τους λόγους που ασχολούμαι και αυτού με το θέμα. Εγώ, όταν ήμουν έφηβος, ήμουν θύμα. Και δεν υπήρχε κανένας να βοηθήσει. Και ήταν η αφορμή να ξεκινήσετε, μάλιστα. Είναι ο λόγος που είναι η καριέρα μου τέτοια σήμερα. Το πάθημα. Το πάθημα. Διότι τότε δεν υπήρχε κάποιος. Τότε, μιλάμε για το 1997 που το ίντερνετ ήταν στα γενιοφάσκια του και αν είχε πόσα άτομα που ασχολούνταν τότε. Και ήταν ξέφρενο αμπέλι, δηλαδή όλες οι ιστοσελίδες ήταν ανοχήρωτες και ήταν πολύ εύκολο να θυματοποιηθείς είτε από ψεύτικες ιστοσελίδες, από κάρτες, τράπεζες και όλα αυτά ή εμβάσματα. Σιγά σιγά όμως, με τα παράδοση του χρόνου, όλες αυτές οι επιθέσεις γίνονται τόσο εξελιγμένες, τα κινήτρα είναι τόσο πολύ, πολύ μεγαλύτερα, τα λεφτά και τα οικονομική. Και ο οικονομικό όφελος στους hackers. Και η ανωνυμία έχει τους προσφέρει όλα αυτά. Εάν δεν εμείς συγκινηθούμε από τα παθήματα άλλων, τότε θα έρθει απλά η σειρά μας για να πάθουμε για να μάθουμε. Και θα το λέω κάθε φορά, διότι δεν αλλάζει αυτό. Δεν είναι θέμα άλλο. Και σήμερα συζητώντας με άλλους, μου λένε καλά, τι μας νοιάζει για εμάς τώρα για το ανοιχτό πανεπιστήμιο. Είναι το παράδειγμα που πρέπει να αποφύγουμε. Να μην περιμένουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Δεν είναι μόνο πανεπιστήμιο. Μας νοιάζει όλους, γιατί μπορεί να είμαστε τα επόμενα θύματα. Όλους και στο προσωπικό επίπεδο. Εάν εγώ, για παράδειγμα, μιλώ με σένα και σένα δεν σε ενδιαφέρει η ιδιωτικότητά σου και για κάποιο λόγο διαρρεύσουν όλες τις συνομιλίες, εγώ τι φταίω που σου μίλησα σένα. Μάλιστα. Και όλα μου τα δεδομένα πήγανε μαζί. Άρα δεν είναι ατομικό το ζήτημα, είναι συλλογικό. Είναι συλλογικό. Και πρέπει να μας αφορά όλους, ξεκινώντας και από την παιδεία του κόσμου, να εκπαιδευτούμε, να μπορέσουμε να αναγνωρίζουμε τα αυτονόητα προβλήματα ή να ακούμε αυτά που κάνουμε, να αναμεδυσκέψεις. Όσες φορές και να τα πούμε, σίγουρα είναι χρήσιμα για αυτούς που δεν τα ξέρουν. Αυτοί που τα ξέρουν είναι κουραστικό, όπως και να τα λέμε συνέχεια. Όμως χρειάζεται. Δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε το πρόβλημα. Και πολύ καλά κάνετε που μας τα λέτε και σας ευχαριστούμε που ανταποκρίνεστε θετικά στις προσκλήσεις μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παστέ. Να είστε καλά.